Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τόνι και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Feed the Beast, Direwolf 20. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε Nether, γιατί πολύ απλά έχω προχωρήσει καταρχάς πάρα πολύ. Έχετε δει κάποια ήδη πράγματα, έχετε αναγνωρίσει νομίζω κάποια πράγματα ήδη που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, καταρχάς να μιλήσουμε λίγο για το texture pack που έχω. Το texture pack ή resource pack μάλλον, για να το πούμε και σωστά στη γλώσσα του 1.6, δεν θυμάμαι πότε μπήκε. Ναι, είναι το faithful. Το faithful λοιπόν, το γνωστό σε όλους faithful, νομίζω το ξέρετε περισσότεροι. Είναι ένα πολύ γαμμάτο texture pack, από ό,τι έχετε δει το χρησιμοποιώ και σε άλλα βίντεο, που σε κανονικό Minecraft Vanilla. Και βγήκε και έκδοση και για Feed the Beast, οπότε λέω γιατί όχι, είναι faithful, δεν είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν αλλάζει πολύ το Minecraft, καταλαβαίνετε ακόμα τι είναι. Βέβαια δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτά. Γι' αυτό θα εξηγήσω τώρα. Καταρχάς, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε φτιάξει ένα solar panel. Θα σας δείξω τι ακριβώς έχω κάνει στο solar panel και είναι καλύτερο. Το bat box μου, το οποίο by the way γεμίζει αρκετά γρήγορα από ό,τι βλέπετε, αλλά κάπου κάτι έχω κουρσει. Αχ, κάτι έχω αφήσει ανοιχτό και τώρα είναι ενέργεια. Οκ, μόλις είχε τελειώσει το rubber. Προφανώς. Υπέροχα. Λοιπόν, όπως έλεγα, τι είναι αυτά. Αυτό εδώ πέρα το ξέρετε, αυτό εδώ πέρα το ξέρετε και αυτό εδώ πέρα το ξέρετε. Δεν ξέρετε όμως τι είναι αυτό και αυτό. Καταρχάς αυτό που έκανα ήταν να αναβαθμίσω έναν υπέρτατο φούρνο. Αυτός εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν υπάρχει δηλαδή πιο γρήγορος, είναι ο πιο γρήγορος φούρνος ουσιαστικά που υπάρχει στο Feed the Beast Direwolf 20. Γιατί το λέω αυτό, τώρα θα μου πείτε είναι ένας φούρνος. Απλά, δείτε πόσο επικός είναι. Καταρχάς, να έχεις λίγο τη συνταγή του. Φτιάχνεται ακριβώς. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η συνταγή του. Αυτή εδώ ακριβώς. Θέλει 6, όχι, θέλει 7 copper, ένα advanced machine casing και έναν ηλεκτρονικό φούρνο. Το copper νομίζω είναι τα πιο εύκολα, το advanced machine casing ήταν ένα από τα πιο δύσκολα γιατί χρειάζονταν πρώτα απ' όλα ένα αυτό. Χρειαζόταν carbon plates, το οποίο ήθελε ήθελε raw carbon ουσιαστικά, που ήθελε αυτό, γενικά δηλαδή είναι δύσκολο. Και τέλος πάντων, αυτή είναι η συνταγή του, ψάξτε κι εσείς, μπορείτε να το φτιάξετε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Ωραία, αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να σας δείξω πόσο γρήγορα ψήνει, για παράδειγμα. Θέλω να ψήσω. Δεν έχω και κάτι να ψήσω. Λοιπόν, έχω πολλά ως. Θα πάρω παράδειγμα. Όχι ουράνιον, κάτι το οποίο έχω πολύ. Ωραία, θα πάρω 2 silver. Καταρχάς, τα απλώνω μέσα. Πολύ απλά τα απλώνω και μπουμ. Έτοιμα! Είδατε πόσο πιο γρήγορο. Το hit εδώ πέρα λοιπόν που δείχνει είναι ουσιαστικά άμα κλείσω αυτό εδώ πέρα το lever. Θα αρχίσει να μηδενίζεται το hit. Και όσο πιο πολύ hit έχει, τόσο πιο γρήγορα πάει. Εγώ το έχω στο 100% γιατί έχω το lever. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Το compressor, ουσιαστικά έκανε κάποιες άλλες λειτουργίες και το φτιάξα μόνο και μόνο για να φτιάξω αυτό, γιατί ένα πράγμα που φτιάχνονταν αυτό ήθελε αυτό. Αυτά. Ωραία. Ωραία μέχρι εδώ. Καμία απορία. Αφήστε comment ό,τι απορία έχετε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω και τι έχω εδώ κάτω. Λοιπόν, εδώ κάτω, επειδή δεν προλαβαίνω τώρα να πάω γιατί έχουμε αρκετή περιπέτεια στο Nether, βασικά προλαβαίνω να πάω. Ή όχι. Θα το δείξω αυτό εδώ πέρα κάτω, είναι ουσιαστικά το mine μου. Θα σας δείξω πώς ακριβώς δουλεύει, αν και πολλοί, αν ξέρετε από Feed the Beast νομίζω έχετε καταλάβει πώς δουλεύει. Αλλά τέλος πάντων, θα σας το δείξω. Τέλος πάντων, στο επόμενο επεισόδιο. Ωραία, πάω να πάρω το obsidian μου για να ξεκινήσω. Δηλαδή το obsidian και το flint steel, για να κάνουμε ένα portal και επιστρέφω. Ωραία, είμαστε έτοιμοι και με τα υλικά. Πήρα flint steel και obsidian και πάμε να φτιάξουμε λοιπόν στα γρήγορα το portal μας. Θα το κάνω για αρχή, μετά σίγουρα θα μεταφερθεί. Θα το βάλω εδώ. 1, 2, 3. Ωραία. Και boom. Μέχρι να φουτώσει και τα chunks τώρα ειδικά. Α! Εντάξει, είναι smooth, δεν μπορώ να πω. Οκ. Λοιπόν, καταρχάς τι είναι αυτό! Ούτε το ξέρω!
Θα σπάσω όμως. Και αυτό δεν σπάει, με αυτό το πίξ σπάει και απλά αργεί. Να δούμε. Οκ, τι είναι αυτό. Αυτό μου... Α, αυτό είναι μήπως wood κάνω εγώ. Οκ, είχα αυτή την υποψία. Οκ, αυτό είναι wood. Τέλος πάντων. Θα πάρω κάποια leaves. Εντάξει, νομίζω πήρα αρκετά τρία. Μου φτάνουν. Και... αυτό εδώ... είναι σύννεφα. Ναι, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Είναι σύννεφα. Δείτε, είμαι μέσα του ουσιαστικά τώρα. Τέλος πάντων, θα πάω λίγα σύννεφα και τώρα, μα είναι. Και να ξέρετε ότι τα σύννεφα, παράδειγμα, αν τα βάλω κάτω και πέσω σε κάπου πολύ ύψος, δεν θα πάρω damage. Οπότε, ναι, είναι καλά. Και επίσης, ένα creeper του Nether. Σκάει τόσο γρήγορα. Okay. Πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα, λοιπόν, πάμε να πάρουμε και πέρα τα quartz, γιατί και τα quartz είναι σημαντικά και το πιο σημαντικό για αυτό το οποίο ήρθα περισσότερο εδώ πέρα, είναι να βάλω καταρχάς εδώ πέρα ένα point, τέλος πάντων. Οκ, είναι με το F9 λοιπόν, οπότε F9, εδώ πέρα θα βάλω portal, ωραία. Και πήγε. Πάρω εδώ πέρα το quartz και επίσης επειδή πάτσα F9, μου εμφανίζει αυτές τις μαύρες γραμμές, να το ξέρετε. Όσοι ξεκινάτε record με F9, έχετε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και εγώ κάνω πλέον το insert. Τέλος πάντων, πάρουμε και λίγο τέτοια πέτρα. Δεν θα μας κάνει κακό. Εξάλλου, blocks είναι. Και επίσης θέλω να ανεβώ από εδώ πέρα. Και επίσης ακούω... αράχνη στον... What the... αράχνη του Nether, όντως. Και επίσης ήρθα εδώ πέρα χωρίς armor. GG, Tony. GG. Αν πάρουμε από εδώ πέρα λοιπόν, μιας και έχουμε για το waypoint μας, πάμε να πάρουμε το glowstone. Το glowstone θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να φτιάξουμε... jetpack. Το jetpack θα μας βοηθήσει να πετάμε. Και σύμφωνα με τις μεθόδους του Morph, του νέου update του Morph, πλέον αν είσαι Nether μπορείς ουσιαστικά να πετάξεις με την μυθιά ριδάνη. Αν δηλαδή ξεκινήσεις ένα νέο world και δεν έχεις πάει στο Nether, δεν θα μπορείς να πετάξεις. Ξέρω εγώ πως θα είναι, δεν μπορώ να πετάξω, αλλά όπως είχα πει στο πρώτο επεισόδιο, δεν θα το χρησιμοποιώ. Δεν θα το χρησιμοποιώ. Ναι, ναι. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ το Morph, γιατί... είναι, κατά την άποψή μου, εφόσον υπάρχει το jetpack, είναι λίγο cheat. Άρα θα ακολουθήσω στήλη σαν Firewolf. Αν δεν ξέρετε σαν Firewolf, είναι από τους GR Minecraft Cousins. Και επίσης, δεν σε θέλω, πως δεν καταλαβαίνεις. Και έχουμε και 41 level. Μακάρι να είχα βιβλία. Αλλά που θα πάει, θα βρούμε κάποτε. Πρέπει όμως να έχω πολύ leather και αυτό είναι το θέμα μου. Γιγάντες αράχνες, μην πεις. Πόσο damage τους κάνει. Τέλος πάντων. Είναι πολύ δυνατές, ε. Και είναι και πολλές. Εμφανίζει μικρά αραχνάκια αυτή, ρε. Είναι δύσκολα τα mobs εδώ πέρα. Και άλλη αράχνη εκεί μεγάλη. Θα περάσουμε δύσκολα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε εδώ πέρα λίγο το quartz. Να ξέρετε ότι θα έρθουμε και άλλη φορά στο Nether, αλλά για να πάρουμε ένα άλλο ore. Δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα, αλλά το cobalt, δεν θυμάμαι. Πάντως αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμο. Και θα μας χρειαστεί σίγουρα. Σταλαράκι δηλαδή. Ωραία. Ναι, έχω αρκετό quartz. Νομίζω... όχι, ούτε καν ένα stack δεν έχω πάει. Νομίζω ότι είχα πάει. Πολύ level σου δίνουν αυτά. Ωραία, έχουμε και glowstone, οπότε γενικά... σχεδόν ό,τι ήθελα να πάρω το βρήκα μπροστά μου. Δεν ήθελα όμως να... Ελάτε. Πάρε και το critical. Και πήρα headphones. Και πήρα κι άλλο. Οκ, λοιπόν, θα βάλω τα καπέλα μου. Πώς βάζω καπέλα, όχι. Δεν θυμάμαι πώς βάζω καπέλα, έτσι. Ω, να το. Ωραία, εμφάνισα και το μήνυμα. Τελικά, αν σας γίνει αυτό που έγινε για μένα, ουσιαστικά πατάτε απλά τον E στο keyboard.
και θα εμφανιστεί. Λοιπόν, ας δείξω τώρα το όριο το οποίο θα έρθουμε... Δεν μπορώ να το ονομάζω αυτό το πίκαξ που έχω. Θα έχουμε να μαζέψουμε. Οκ, είναι λάθος μπλοκ αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν βρήκα μπροστά μου, κρίμας. Και δείτε, έχει καπέλο creeper, οκ. Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο ακόμα quartz και γυρίσουμε πίσω. Εξάλλου για glowstone ήρθα περισσότερο. Ωραία. Πάμε πίσω λοιπόν τώρα. Γιατί είναι, έχει πολλά δύσκολα mobs να ξέρετε εδώ πέρα τον Nether. Οπότε να ξέρετε, αν έρθετε εδώ πέρα για μεγάλη εξέλιξη, δεν θα καλοπεράσετε. Είναι σίγουρο αυτό. Ωραία. Πάμε. To the back. To the back. To the back. Οκ. Okay. Α, ωραία. Πίσω στο σπίτι μας. Πολύ ωραία. Ωραία, μιας και είμαστε πίσω στο σπίτι μας, να σας δείξω κάτι τελευταίο και να κλείσω το επεισόδιο εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να ανεβώ εδώ πέρα λίγο. Εδώ. Ωραία. Δείτε, αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένα updated solar panel. Ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν να το κάψω πολλές μέρες ώστε να φτιάχνω πολλά solar... Αγνοήστε το αυτό. Πολλά solar panels. Και αυτό που έκανα ήταν να φτιάξω ένα, γιατί δεν χρειάζεται πάρα πολλά, δηλαδή προς το παρόν ένα, low voltage solar panel, μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά το solar panel είναι ένα update του solar panel, ουσιαστικά του... είναι ένα mod του compact solar arrays. Δεν είναι solar panel, είναι solar array. Αν το λέω λάθος σοβαρά, μη με διορθώσετε. Και δείτε εδώ, ουσιαστικά φτιάχνεται από 8 solar panels και αυτό εδώ πέρα το οποίο εντάξει αυτό είναι γελία η συνταγή. Άρα, το μόνο που χρειάζεται είναι 8 solar panels. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να κάτσω να φτιάξω 8 φορές αυτή η συνταγή. Δεν είναι κούραση. Δεν είναι πολύ εύκολο, πιστεύω με, και μετά μπορείς να το κάνεις και update σε medium, το οποίο θέλει 8 low. Και μετά το high, το οποίο είναι το high, το οποίο είναι 8 medium, άρα γενικά υπάρχουν πολλά update και... Άρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το επεισόδιο, αν το είδατε όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμάω. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε ένα like. Κάντε και ένα like σλάμ στο Facebook. Για να παρακολουθείτε live streams και γενικά ό,τι κάνω εκεί πέρα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα follow στο Twitch για να βλέπετε τα live streams, φυσικά να σας έρχεται email. Και ένα follow στο Twitter. Και ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει. Γίνεται συνδρομητής τώρα. Άρα τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Να ξέρετε θα είναι κάτι έκπληξη το Σάββατο. Ετοιμάζουμε πολλά ωραία πράγματα για στο μέλλον. Οπότε τα λέμε. Bye.